Στα όρια τη απελπισία βρίσκονται ξενοδοχό πάλι και εργαζόμενοι στο τουριστικό τομέα, καθώ δεν έχουν λάβει ακόμα το Ταμείο Ανεργία. Πρόκειται για τι περιπτώσει εργαζομένων που κατέθεσαν τι αιτήσει του στα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου, με τι καθυστερήσει να είναι μεγάλε σε σχέση με τι προηγούμενε χρόνια σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Παρά στι προσπάθειε που καταβάλουν εκεί όλοι οι υπάλληλοι ε, της τη ΔΥΠΑ, δυστυχώ υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε φτάσει κάποιοι εργαζόμενοι στα όρια του, κάποιοι άνεργοι, δεν έχουν εισόδημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι περιμένουν αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργία να περάσουν. Περάσανε ε, αρκετοί μα στα γιορτέ χωρί επίδομα ανεργία. Δυστυχώ υπάρχουν περιπτώσει αρκετέ που έχει ξεπεράσει και τι 60 μέρε που αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτη. Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, αιτήσει του Νοεμβρίου και ακόμα οι άνθρωποι περιμένουν να πληρωθούν από το Ταμείο Ενεργεία. Γιατί υπάρχει πεστοελέγχο, ξαναλέω, του τμήματο του ΑΕΔ, των τμήματων του ΑΕΔ που υπάρχουν στο Ηράκλειο. Ε, οι αιτήσει είναι κάθε χρόνο και πιο πολλέ. Μιλάμε για ένα νομό Ηρακλείου που η εποχικότητα είναι μεγάλη. Οι αιτήσει στο Νοέμβριο είναι πάνω από 25.000 και μας κάνουν, μας, μας κάνουν παράπονο ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα σε ένα μεγάλο ποσοστό. Για απαράδεκτες καταστάσεις κάνουν λόγω συνδικαλιστές οι οποίοι αναφέρθηκαν στην υποστελέχωση των τοπικών υπηρεσιών αλλά και στις πιέσει που ασκούνται προς τον διοικητή της ΔΥΠΑ προκειμένου να τρέξουν σχετικές διαδικασίες. Παρά τις ενέργειες που έχουμε κάνει τόσο στο διοικητή του ΟΑΕΔ, το κεντρικό επίπεδο, στον κύριο Πρωτοψάλτη, αλλά και εδώ περιφερειακά, δυστυχώς δεν έχουμε βρει αποτέλεσμα. Εμείς καλούμε τη διοίκηση τη της ΔΥΠΑ να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις που τόσο ώστε άμεσα να πληρωθούν όλοι οι συνάδελφοι ξενοδοχοϊπάλλοι. Το θέμα το έχουμε μεταφέρει και στην Αθήνα, στα κεντρικά του ΟΑΕΔ, Δυστυχώ δεν βλέπουμε να λύνει το πρόβλημα. Οι εγκύκλειε που υπάρχουν στο ΕΝΟΑΕΔ λέει 40 μέρε. Έχουμε ξεπεράσει το, το όριο. Από, το από το την κατάθεση. Έχουμε ξεπεράσει το όριο αυτό. Βρισκόμαστε Γενάρη, μέσα του Γενάρη. Στα μέσα Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στη ΔΥΠΑ, στη Λεωφορό Κνωσού, με το Σωματείο Ξενοδοχοϊπαλλήλων να διεκδικεί μεταξύ άλλων την κατάργηση του νόμου που έθεσε πλαφόν στην επιδότηση ανεργία των εποχιακών εργαζομένων και αποκατάσταση του χρόνου επιδότηση. Σε αυτού του λόγου, καλούμε αύριο όλου του συναδέλφου ξαναδοχοπαγγείλου στο Εργατικό Κέντρο. 5 η ώρα το απόγευμα θα γίνει απολογιστική συνέλευση, απολογισμό για το 2023. Επίσης θα υπάρχουν εργατολόγοι εξειδικευμένοι σε θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά.